είστε πάρα πολλοί αυτοί που θέλετε να βγείτε ζωντανά, να κάνετε ερωτήσεις στον κύριο Καζάκη. Πολύ χαίρομαι που υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ο φίλος μας, ο Μιχάλης, στο mail που έστειλε, λέει πώς θα φαινόταν στον καλεσμένο σας, στον κύριο Καζάκη, γιατί δεν αποκαλούν τα Σκόπια, ας πούμε, Νέα Γιουγκοσλαβία ή κάτι άλλο με Γιουγκοσλαβία. Έχουν πέσει εδώ φοβερές προτάσεις για τις ονομασίες. Κοιτάξτε, όλα αυτά θα μπορούσαν να το συζητήσει μια πατριωτική κυβέρνηση, ναι, αφού ξεκινούσε από τη βασική θέση. Δεν σ' αναγνωρίζω. Είτε με αυτό, είτε χωρίς αυτό το όνομα. Μάλιστα. Και μετά μπαίναμε στη συζήτηση. Από τη στιγμή όμως που τους έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε αποδεχτεί μάλιστα ότι είναι και έθνος, μάλιστα ο κύριος Τσίπρας έκανε το ατόπιμα να πει ότι είναι και αυτοί οι Μακεδόνες. Ναι. Πώς τώρα είναι και αυτοί οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλλον του ξέφυγε. Δεν πρέπει να, δεν πρέπει να το σκέφτηκε καλά αυτό. Ήταν στην επίσκεψή του στο Βελιγράδι που ήταν αυτό το πράγμα. Εάν τους αναγνωρίζεις αυτό το πράγμα, τότε τι πας να πεις, τι αλλητορτισμούς να βάλεις, τι ζητήματα να βάλεις. Μονάζει για δικά τους είναι. Λοιπόν, θέλω να δώσω προτεραιότητα στον κόσμο να σας ρωτήσω, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πάμε στον κύριο Ανδρέα από πλατεία Κολιάτσου, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάντε την ερώτησή σας. Ναι, κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ πάντα όταν έρχεστε εκεί με τον κύριο Λιάτσο και σας χαίρομαι πάντα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε. Είπατε προηγουμένως ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν σίγουρα να παραχαράξουν τα σύνορα τα υφιστάμενα σήμερα. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε εμείς σαν Έλληνες και σαν Ελλάδα για να αποφύγουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Και ένα δεύτερο, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία, φαντάζομαι, δεν είστε σαν τους ανιστόρητους 300 της Βουλής των Ελλήνων, διότι και τη συμφωνία που έκαναν οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, τη συμφωνία των Μουδανιών, και ναι, παραδώσαμε την Ανατολική Θράκη χωρίς ένας μπάρο που έλεγε ο Έλληνας αρχαίος. Λοιπόν, και έχουν υπογράψει, αν δεν κάνω λάθος, οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι την παράδοση της Ανατολικής Θράκης και όχι η ελληνική κυβέρνηση. Δεν σωστό, έχει βρεθεί ακόμα. Ισχύει. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα αποφύγουμε όλα αυτά μέχρι σήμερα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κοιτάξτε τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει είναι το εξής. Δεν θα δούμε την, πώς θα το πούμε, αλλαγή. Ενδεχομένως, δεν θα τη δούμε με τη μορφή, για παράδειγμα, που έγινε το 1917-1920, όπου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παρέδωσε τη Μακεδονία στους Γερμανοβούλγαρους, ούτε όταν η Αντάντ ήθελε να δώσει την Καβάλα και τη Θράκη στους Βούλγαρους πάλι, μόνο και μόνο για να πολεμήσουν στη μεριά τους. Όχι. Τι θα γίνει? Γκριζάρισμα θα γίνει. Ό,τι γίνεται τώρα για τα Ήμια θα γίνει για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Κατά τη γνώμη μου έχει γίνει ήδη. Γιατί από τη στιγμή που υπογράφεις να περάσει διεθνής αγωγός ενεργειακός και υπογράφεις ότι την ασφάλειά του την αναλαμβάνει το ΝΑΤΟ και εσύ δεν διεκδικείς ούτε καν το αντίτιμο της εθνικής σου κυριαρχίας, δηλαδή το αντίτιμο που πληρώνει από η κοινοπραξία του αγωγού από όποια χώρα περνάει, ως βεβαίωση ότι είναι δικό σου το έδαφος αυτό το πράγμα, τότε καταλαβαίνετε ότι το έδαφος το έχεις χάσει. Ανεξαρτήτως αν τυπικά λέγεται Ελλάδα και αν σου αναγνωρίζουν το δικαίωμα, πώς θα το πούμε, σε τελευταία ανάλυση, ότι είναι δικό σου το έδαφος. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν ξένες δυνάμεις εκεί, θα είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τι πρέπει να γίνει? Το ταχύτερο δυνατό να ανακτηθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, η οποία έχει χαθεί παντελώς. Και για να ανακτηθεί αυτό το πράγμα, πρώτα και κύρια πρέπει να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, από το ΝΑΤΟ, και να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με το ΝΑΤΟ. Και να αναθεωρήσεις. Αναθεωρήσεις. Κύριος Απόστολος από Παγκράτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κάντε την ερώτησή σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη. Ναι, ναι. Βάλτε καλά το τηλέφωνο στο στόμα, να σας ακούμε, ναι, καλά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη. Ναι, ναι. Ποιος μπήκε στην Κύπρο, οι Τούρκοι ή οι Αμερικάνοι, ο Κίσιγκερ? Αυτό την απορία θέλω να μου λύσει. Ποιος μπήκε στην, ποιος Κύπρο, μπήκε στην Κύπρο? Εάν οι, εάν οι Αμερικάνοι δεν θέλανε να μπουν οι Τούρκοι, θα μπαίνανε? Όχι, δεν το ερώτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Απόστολε. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Προφανώς. Αυτό ήταν μια συνωμοσία που είχε στηθεί από πάρα πολύ νωρίς, προκειμένου να διαμελιστεί το νησί.
Προφανώς οι Τούρκοι δεν θα τολμούσαν να μπουν για δύο λόγους. Πρώτον, εάν δεν τους το επέτρεπε η Χούντα. Ναι. Και αν οι Αμερικανοί δεν το προσχεδιάζανε. Αυτό είναι ιστορία πλέον. Δεν είναι κάτι το οποίο εντάξει, είναι καινοφανέ, δεν το ξέρουμε. Έχουν γραφτεί, τα αρχεία έχουν βγει στον αέρα. Μπορεί ακόμη και με ένα γκουγκλάρισμα σήμερα κανείς να μπει στα εθνικά αρχεία τα λεγόμενα φρούς των ΗΠΑ και θα δει εκεί πέρα πραγματικά πώς στήθηκε η όλη δουλειά. Πάμε στην Κεσαριανή, στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάντε την ερώτησή σας. Καλησπέρα σε εσάς και στον κύριο Καζάκη. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω πολύ σύντομα δύο ερωτήσεις. Εάν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ θελήσουν να αλλάξουν τα σύνορα στην περιοχή, εάν λέμε, θα μας ρωτήσουν εμάς ή τους Σκοπιανούς ή τον κύριο Καζάκη? Και αν ναι, τι ακριβώς τους είπαμε και τι πετύχαμε όταν διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία? Πρώτα αυτό και δεύτερον, εάν ακυρωθεί, όπως όλες οι ανεπίσημες πληροφορίες λένε, το ελληνικό βέτο στο ΝΑΤΟ, και αν οι μακροχρόνιες επιδιώξεις θα δικαιωθούν οι δικές μας ή των Σκοπιανών? Αυτά τα δύο, και θέλω να πω τη γνώμη μου ότι αυτά που λέει ο κύριος Καζάκης για την οικονομία, κατά τη γνώμη μου, κινούνται στα όρια της ουτοπίας. Της ουτοπίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Καλό σας βράδυ. Θα ακούσετε τώρα τις απαντήσεις. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι το εξής. Θέλω να κάνω μία έτσι επισήμανση. Ελεύθερα. Είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Βεβαίως. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βεβαίως. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος να χάσεις την πατρίδα σου είναι με το να υποχωρείς στις πιέσεις. Ναι. Όποτε δεχτήκαμε να μπούμε κάτω από ομπρέλα μεγάλων συνασπισμών, καταλήξαμε σε εθνική τραγωδία. Όποτε είχαμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ή, αν το θέλετε σωστότερα, διεθνή πολιτική. Δεν μου αρέσει το εξωτερική. Γιατί αυτό συνδέονται. Δηλαδή, η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική είναι ενιαία. Διεθνή πολιτική. Και κάναμε τις συμμαχίες με βάση τα δικά μας συμφέροντα, τότε κερδίζαμε. Βαλκανική πόλεμη. Μάλιστα. Λοιπόν, όποτε παραδίδαμε τη χώρα μας στον αυτόματο πιλότο των μεγάλων συμμαχιών, είτε υπό προστασία είτε όχι. Για να με χαμένη, λέτε. Εθνική τραγωδία. Πείτε μου μια περίπτωση που βγήκαμε καθαροί. Ο προηγούμενος ακροατής είπε για το χάσιμο της Ανατολικής Θράκης, δηλαδή της Αδριανούπολης κτλ. Πότε το χάσαμε αυτό? Όταν δεχτήκαμε να τεθούμε κάτω από την Αντάντ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Οι χώρες υφίστανται. Υπάρχουν χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν το μισό πληθυσμό το δικό μας και είναι πιο πλούσιες και ισχυρές ανά τον κόσμο. Παράδειγμα η Νορβηγία και παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουν την κατάτητη δική μας. Και μην μου πείτε τώρα ότι δεν υπήρχαν γεωστρατηγικές διευθύνσεις εκεί πέρα. Αυτό πήγα να σας πω τώρα, αν είναι, το βάζεις στην ίδια ζυγαριά το γεωστρατηγικό της Νορβηγίας με το δικό μας. Καταρχάς η Νορβηγία τη διεκδικούν δύο χώρες, γειτονικές της. Λοιπόν, υπάρχει, γι' αυτό και άλλωστε είναι στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό μπήκε στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Θάλασσα είναι τεράστια. Γι' αυτό και η μεγάλη στόλη εκεί. Και δεν είναι τώρα. Είναι από το 19ο αιώνα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να υποτιμούμε τη δυνατότητα της χώρας μας. Όποτε η χώρα μας σήκωσε κεφάλι, ακόμη και αδύναμη αν ήταν, όπως έγινε για παράδειγμα. Πάντως δεν μπορεί να μην έχει συμμάχους. Προφανώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να είσαι σύμμαχοι. Μόνος σου σαν την καλαμιά στον κάμπο, δεν γίνεται. Όχι, δηλαδή, όχι. Εγώ δεν λέω καταρχάς, είναι πολύ εγωιστικό αυτό όχι, από τη μία. Μα, και από την άλλη, νομίζω ότι αποβαίνει και μπαίνει σε ένα καταστροφικό δρόμο. Κοιτάξτε, δεν γίνεται να είσαι μόνος. Η εποχή των μεγάλων συμμαχιών, που την καθορίζουν οι μεγάλοι παίχτες του παιχνιδιού, πάντα έφερε πολέμους στην ανθρωπότητα. Μάλιστα. Οι συμμαχίες που είναι ελεύθερες, πολύ πολυδέδαλες, ευέλικτες και με πολύ περισσότερους παράγοντες, πολυπαραγωγικές να το πούμε έτσι, είναι οι καλύτερες δυνατές, ειδικά για χώρες σαν τη δική μας. Έτσι. Κύριε Γιάννη Απολιώσια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα σας. Κάντε την ερώτησή σας. Καλησπέρα και στον κύριο Καζάκη. Καλησπέρα σας. Κύριε Καζάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όπως γνωρίζετε, στο παγκόσμιο γεωπολιτικό στερέωμα τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Βεβαίως. Ιδιαίτερα δε στα Βαλκάνια που θεωρείται άσχετα με τη Βόρεια Θάλασσα κλπ. Πολύ κομβικό σημείο ως προς την Ευρώπη. Σωστό. Το ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει δρομολογηθεί να εμπεριέχεται στην ονομασία η λέξη Μακεδονία, σημαίνει ότι αυτό είναι αναπόφευκτο.
Το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα πρότεινα, σαν πολίτης, να υπήρχε μία λέξη στην ονομασία που να εμπεριέχεται το Μακεδονία, αλλά όχι ως εμπροστοβάρες. Θέλω να πω δηλαδή, θα μπορούσε να ονομαστεί αυτό το κρατηδίο, αφού δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, Μακεδονοσλαβία. Όχι Σλαβο-Μακεδονία, Μακεδονοσλαβία, που δεν είναι το Μακεδονία εμπροστοβαρές και δεν είναι και ολοκληρωμένη η λέξη Μακεδονία, και επιπλέον προσδιορίζει περισσότερο ένα μικρό κομματάκι της Μακεδονίας που ανήκει και στα Σκόπια ως σλαβικό. Άρα εκεί θεωρώ ότι μπορεί να παιχθεί ένα παιχνίδι και στον αλυτρωτισμό και στο Σύνταγμα και γενικώς. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ το ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι δεν δίνω τη μάχη. Ότι είναι τετελεσμένο, δηλαδή. Ότι είναι τετελεσμένο και ότι δεν έχει νόημα να δώσω μάχη. Και ότι, έχουμε παραδοθεί, ας πούμε, στα σχέδια των μεγάλων. Από αυτό. Το 1990 που έχει προκύψει ουσιαστικά το ζήτημα μέχρι σήμερα, δεν δόθηκε ποτέ μάχη από ελληνικής πλευράς. Αγόταν και φερόταν η κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τη συγκυρία και τα δεδομένα. Άμα πάμε με αυτή τη λογική, θα τα χάσουμε όλα. Ναι. Θα τα χάσουμε όλα. Είπα, αν μας κολλήσει τον τοίχο, έχουμε εναλλακτική. Αλλά δεν μας έχουν κολλήσει τον τοίχο. Δεν δώσαμε καν τη μάχη. Πώς μας κολλήσαν τον τοίχο? Πότε προλάβανε? Μάλιστα. Δεν δώσαμε καν τον τοίχο. Και το βασικό είναι, δεν σ' αναγνωρίζω. Δεν σ' αναγνωρίζω. Δεν πάω να σ' αναγνωρίσω 400 κράτη. Όχι εδώ στην Ιφίλιο. Σε 4 πλανήτες να σ' αναγνωρίζω. Εγώ δεν σ' αναγνωρίζω, ρε φίλε. Δεν σ' αναγνωρίζω. Τόσο απλά. Και μετά παίζουμε. Εάν το βάλουμε έτσι, και βεβαίως με διεθνείς συμμαχίες, με βαλκανικές συμμαχίες, έχει μεγάλη σημασία οι βαλκανικές συμμαχίες, γιατί όλοι ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή, και η Βουλγαρία αγωνιά, μήπως αυτή η ιστορία αναδιάταξης συνόρων αφορά και την ίδια. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήμωση, αν παρακολουθείς κανείς και τα πολιτικά δεδομένα, η Σερβία αυτή τρέμει το νέο γύρο που ετοιμάζεται από τη μεριά του Κωσόβου και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πάρεις υπόψη και να πεις, κοιτάξτε να δείτε, εγώ παίζω, αλλά ξεκινάω από μια βάση. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ. Για το φίλο, για την ουτοπία. Παρακαλώ. Ναι, για την ουτοπία ήταν. Για την ουτοπία. Ότι είναι ωραίο στα αυτιά αυτό που περιγράφεται, αλλά είναι ουτοπικό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να πείσω κανένα αν είναι ουτοπία ή δεν είναι. Αλλά προτιμώ να είμαι καλαμιά στον κάμπο. Ναι. Και να προτάσω ουτοπίες παρά να βλέπω τον καημό και το πανικό και το αίμα στην πατρίδα μου. Που η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως ευθύνης, εγώ δεν μπαίνω στις ευθύνες, μαθηματική βεβαιότητα μας οδηγεί εκεί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ζει μια γενοκτονία σε ειρηνική περίοδο. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να αποδεχτείς καλύτερα οι ουτοπίες, καλύτερα κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τουλάχιστον να επιχειρήσουμε, παρά να ζούμε αυτή τη γενοκτονία. Δηλαδή λέτε να κάνουμε, ας πούμε, ταξίδια στη φαντασία για να μην... Όχι, λέω. Ακόμη και αν θεωρούμε ότι είναι ουτοπία. Την οδυνηρή πραγματικότητα. Ακόμη και αν θεωρούμε κάτι ουτοπία, καλύτερα να το επιχειρήσουμε. Τουλάχιστον μπορεί να μην το πετύχουμε, αλλά κάτι θα πετύχουμε, προκειμένου να βιώνουμε μια γενοκτονία χωρίς τέρμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην κυρία Ρούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάτο. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Με υγεία. Και ο κόσμος όλος. Φέρτε το τηλέφωνο λίγο κοντύτερα στο στόμα. Ναι. Μία ερώτηση στο κύριο Καζάκη. Παρακαλώ. Τώρα ακούγεστε καλύτερα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Μας δίνετε συμβουλές και εμείς τις ακολουθούμε. Να ρωτήσω. Η Μακεδονία είναι ή δεν είναι διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως η Θερεά, η Ελλάδα, η Κρήτη και Ελλάδα. Ας μου απαντήσεις. Ένα απλό γυμνάσιο παλιό τελείωσα, είμαι και... Ναι, προφανώς. 70. Ναι. Δεν είμαι νοικοκυρούλα του σπιτιού, δεν έχω ιδέα από πολιτική. Μία απάντηση σε αυτό να ξέρω κι εγώ, ας πούμε, αν έμαθα γράμματα σωστά ή παράξενα. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να το πούμε, παρακαλώ. Να το πούμε μια λέξη. Η Μακεδονία είναι ελληνική, εάν και εφόσον ανήκει σε μια ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Από μόνη της δεν είναι ελληνική. Ναι. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Σε μια ενιαία, αδιαίρετη, κυρίαρχη, δημοκρατική και ανεξάρτητη Ελλάδα, δεν είναι ελληνική. Αδιαίρετη, δεν είμαστε η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όχι.
Όχι, λέτε. Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαστε ούτε κυρίαρχοι, ούτε αδιαίρετοι. Ούτε αδιαίρετοι. Κοιτάξτε τι γίνεται στα νησιά μας. Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Θράκη. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να, να στον κόσμο. Και γι' αυτό λέω και καταλαβαίνω γιατί το εθνικό ζήτημα mm-hmm. το συγκινεί περισσότερο από τη διαμαρτυρία για το μισθό. Το καταλαβαίνω. Γιατί βεβαίως καταλαβαίνει. Με την αίσθησή του περισσότερο και όχι με τη λογική του. Ναι, ναι. Και αυτό είναι κακό, βέβαια. Πρέπει να φτάσουμε και στο επίπεδο της λογικής. Τους κινδύνους που υπάρχουν. Όχι, τι εγκυμονεί αυτή τη στιγμή. Αυτό σας λέω, ναι, ακριβώς. Τους κινδύνους που υπάρχουν. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Ναι. Να φτάσουμε στο πολιτικό διατάφτα. Γιατί αν δεν δώσουμε πολιτική λύση, απλά θα μείνουμε στην μυσημερία. Η δική μου γνώμη, κύριε Καζάκη, είναι ότι πρέπει να δυναμώσουμε πάρα πολύ οικονομικά. Συμφωνούμε απόλυτα. Και εφόσον δυναμώσουμε οικονομικά, τότε θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη δύναμη σε όλα τα επίπεδα. Στο διεθνή. Αλλά τι σημαίνει βιομηχανία, τι σημαίνει δυναμών οικονομικά. Να κάνουμε μια να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε θέσεις εργασίας. Έτσι, μπράβο. Να έχουμε δουλειά όλοι. Να έχουμε δουλειά όλοι. Να έχουν εισόδημα και κυρίως να έχουμε προοπτική για όσους εργαζόμενους. Δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά, ούτε για οποιαδήποτε εισόδημα. Όχι, η οικονομία έχει προοπτική όταν τα νέα παιδιά κυρίως, οι νέοι που μπαίνουν στην αγορά, αντιλαμβάνονται ότι και μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους, mm-hmm. πράγμα που δεν είναι δυνατόν σήμερα, ακόμη και όταν δουλεύεις, mm-hmm. αλλά και ότι έχουν δυνατότητα εξέλιξης. Έχετε δίκιο. Τώρα που συζητάμε για τις δουλειές, που είναι, έχει δίκιο ο κ. Καζάκη, συμφωνώ απολύτως σε αυτό, το έχω σημειώσει κι εγώ, η ανεργία που είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Σήμερα η Eurostat μας λέει ότι η ανεργία στην Ελλάδα τον Οκτώβριο είναι στο 20,7 και έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαρώνει όμως η ανεργία, φίλες και φίλοι, στους νέους μέχρι 25 ετών. Λοιπόν, πάμε στο Μαρούσι. Συγγνώμη, να σας πω κάτι ότι θα για το πείτε, στοιχείο. Να περάσω, γιατί έχω μία ανοιχτή γραμμή. Με συγχωρείτε, κύριε Καζάκη. Στον κύριο Νικόλαο από το Μαρούσι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάντε την ερώτησή σας. Η ερώτηση είναι απλή. Ναι. Οι απλές είναι οι καλύτερες. Ναι, τρεις λέξεις. Ναι. Αν το θέμα σκοπιανό με ό,τι προτάσεις κατεβαίνουν είναι μείζον εθνικό και αν γεμίζουν τα εθνικά θέματα πρέπει να έχουμε ευξημένες πλειοψηφίες είτε μέσα από τις βουλευτικές κομματικές διαδικασίες αλλά όχι με δεδηλωμένες ασταθείς, ίσως νέα προσφυγή με καθαρές προτάσεις από τους κομίζοντες τα κόμματα. Μάλιστα. Είτε με άμεση προσφυγή στο λαό. Να δοθεί και χρόνος στον κόσμο να ενημερωθεί. Σωστό. Και ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε. Η πρότασή μου είναι από μηδενική βάση ή από μία βάση όχι τόσο προσδιορισμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Κοιτάξτε, σε αυτό ο φίλος του τηλεθέτης έχει απόλυτο δίκιο. Σε ένα εθνικό ζήτημα που αφορά συνολικά, παλαϊκά τον κόσμο, mm-hmm. πρέπει να ξεκινήσει με αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι εγώ θα περίμενα μια διοργάνωση όπου θα καλούσα τα πολιτικά κόμματα εκεί να δεσμευτούν απέναντι στον κόσμο. Και αν δεν επαρκεί, γιατί κάποιοι είναι γνωστό ότι άλλα λένε. Να πάνε, αλλά πρέπει να πάνε σε διοργάνωση να δεσμευτούν. Δεν τους ακούμε κάθε μέρα. Τους ακούμε κάθε μέρα. Τους ακούμε στη Βουλή. Τους ακούμε στους λόγους τους. Σας ξαναλέω. Τους ακούμε στις τηλεοράσεις. Σας ξαναλέω. Ναι. Ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αυτά που κάνουν στη Βουλή και στα δικαιώματα. Και μετά πηγαίνουν στο συλλαλητήριο, κολυμπήθηκαν το Σιλοάμ. Κύριε Καζάκη, και γίνονται καινούργοι. Δεν με ενδιαφέρει η παρουσία των βουλευτών τόσο πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει στο συλλαλητήριο εκφράζεται ο λαός. Σωστό. Αυτό είναι η δυναμική του κάθε συλλαλητήριου. Αλλά εκεί είναι μπροστά η φωνή των πολιτών. Αλλά οι αποφάσεις θα παρθούν στο κοινοβούλιο. Τώρα, αν θα είναι 10 βουλευτές από το τάδε κόμμα και 20 από του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία. Οι αποφάσεις όμως θα παρθούν στο κοινοβούλιο. Ναι. Ξέρετε, εσείς, δεν περνάει μήνυμα στο κοινοβούλιο. Εσείς πιθανά να ξέρετε. Από το συλλαλητήριο δεν περνάει μήνυμα στο κοινοβούλιο. Περνάει μήνυμα, ναι. Αλλά είδατε τα μηνύματα που έχουν περάσει και πώς τα έχουν χρησιμοποιήσει οι βουλευτές. Ναι. Το θέμα μας είναι το εξής. Οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά κόμματα ξέρουν τι θα γίνει. Ναι. Έτσι. Και εκφράξανε και τις θέσεις τους κατηδίαν. Δεν πρέπει να πάνε στον κόσμο να τους πούνε κατηδίαν, στα ίσα, στο πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί ξέρετε, ναι. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα σαν Έλληνες. Mm-hmm. Είναι στην κουλτούρα μας αυτό, είναι στην παράδοσή μας, είναι στην ανατροφή μας. Το γραδάρουμε τον άλλον. Όταν τον βλέπουμε μπροστά μας και μιλάει, τον κρίνουμε. Άλλο πράγμα είναι. Άλλο πράγμα είναι στην τηλεόραση, στο κοινοβούλιο κτλ. Και άλλο να σε δω εγώ μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, εκεί κρίνεσαι και διαφορετικά. Και εσύ που μιλάς μπροστά στον κόσμο, είναι διαφορετική η αίσθηση. Και μετά, εάν αυτό δεν τηρηθεί, πάμε κατευθείαν σε εκλογές. Στον κόσμο. Να αποφασίσει ο κόσμος με τα δεδομένα που θα ακούσει.
για τα πολιτικά κόμματα θα το πούνε και δεδομένα. Δηλαδή, πέρα από την ονομα... δεν θα κάνει άντε να ρίξουμε κοροναγράμματα, ποιο θα είναι το όνομα των Σκοπίων, θα πούνε και τα δεδομένα του προβλήματος. Θα πούνε ότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά κτλ. Και θα έχει απέναντι τον κόσμο που ο κόσμος ξέρει να ρωτάει. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να προσβάλλω τους δημοσιογράφους, αλλά ξέρει πολύ καλύτερα να ρωτάει. Επειδή ζητάμε να μπει και σε μια τάξη χώρα, μέσα στη γενική αταξία που υπάρχει κτλ. Και με, μέσα στην ταλαιπωρία και στην αγχώρια που έχουμε όλοι μας μέσα από, την, από τα μνημόνια, κάποια στιγμή πρέπει να τηρείται και το Σύνταγμα. Σωστό. Δεν μπορούμε να, να πηγαίνουμε εκλογές, ας πούμε, κάθε δύο ή κάθε δυο μισή. Ας πάμε στο τέλος της τετραετίας της εκλογής. Όχι, εγώ δεν θεωρώ. Και ας κρυθούν όλοι. Κρίνονται τώρα και ο Τσίπρας κρίνεται και ο Μητσοτάκης κρίνονται. Το εθνικό, όλοι κρίνονται. Όταν με αυτά που λένε για το Σκοπιανό. Ζήτημα. Για το εθνικό ζήτημα. Ναι. Δεν κρίνονται τώρα. Δεν κρίνεται ο Πρωθυπουργός, δεν κρίνονται οι αρχηγοί των κομμάτων. Προφανώς. Με αυτά που λένε, με τις θέσεις. Ναι, πρέπει να υπάρχει μια ο κύριος Καμένος που έχει αυτή τη θέση δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή. Μας έχουν πάει σε 40.000 εκλογές για ψήλου πίδημα ανάλογα με τα κομματικά συμφέροντα. Κακώς λοιπόν. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να πηγαίνουμε κανονικά στις εκλογές. Τώρα το μαθαίνουμε τώρα για ένα όταν υπάρχει εθνικό ζήτημα. Αυτό λέω. Πάμε στον κύριο Μανώλη από το Κιάτο. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Κάντε την ερώτησή σας. Καταρχάς, να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Αν και πολλές φορές διαφωνούμε, μας κρατάτε κάθε βράδυ μια εκπτώση. Μα είναι καλή η διαφωνία. Καλή είναι, οπωσδήποτε. Είναι καλή η διαφωνία. Και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε που παρακολουθείτε την εκπομπή. Να είστε καλά. Και στον κύριο Καζάκη. Ναι. Καταρχάς, θα ρωτήσω και τους δύο. Κυκλοφορεί κάποια φήμη ότι οι Έλληνες, η κυβέρνησή μας, ίσως δεν ξέρω, άλλαξε δύο τούνελ της Εθνικής Οδού το όνομά τους από Αλέξανδρος και Φίλιππος. Για την Κατερίνη, λέτε. Ναι, ναι. Για την περιοχή της Κατερίνης. Ισχύει. Κοιτάξτε, παίρνω mail, δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα, αγαπητέ κύριε Μανώλη, για να είμαι απολύτως υπεύθυνος απέναντί σας. Έχω πάρα πολλά mail εδώ και δύο μέρες για αυτό ακριβώς που λέτε. Μάλιστα. Και επίσης ήθελα να πω στον κύριο Καζάκη, συμφωνώ σε πάρα πολλά με αυτά που είπε, αλλά θα διαφωνήσω απόλυτα που λέει να κάνουμε Φερρυππίν συμμαχία με τα Βαλκανικά κράτη. Θέλουν τα Βαλκανικά κράτη. Εκείνα, συγγνώμη για την έκφραση, παρακαλούν και γλύφουν να βγουν στο ΝΑΤΟ, να βγουν στην ΕΟΚ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, ναι. Εάν δεν ήταν ο Βενιζέλος με την ΑΝΤΑΤ και αν το 97 δεν ήταν το Λονδίνο και οι μεγάλες δυνάμεις, ίσως η Ελλάδα να ήταν μέχρι την Πελοπόννησο και καθόλου σήμερα. Και οι Βαλκανικοί πόλεμοι βοηθήθηκαν από τους μεγάλους. Και αν χάσαμε την Ανατολική Θράκη, τη χάσαμε τη σπαζοκεφαλιά τη δικιά μας από τη Μικρά Ασία, από την καταστροφή που εμείς δημιουργήσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανώλη. Θα απαντήσει τώρα ο κύριος Καζάκης. Λοιπόν, η μικρασιατική καταστροφή ήταν προϊόν της αλλαγής διαθέσεων των μεγάλων δυνάμεων. Μας έστειλαν στη Μικρά Ασία να τους λύσουμε το πρόβλημα που είχαν μεταξύ τους. Λοιπόν, και εμείς αντί να κάνουμε σοβαρή πολιτική, όπως θα πρέπει να κάνουμε, και να σωθεί ο ελληνισμός της καθημάς Ανατολής, να το πούμε έτσι, καταστρέψαμε τα πάντα. Έγινε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που υπέστη ο ελληνισμός, όχι μόνο η Ελλάδα, ο ελληνισμός γενικότερα. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, ξέρουμε τι γίνει, έχουν γραφτεί πάρα πολλά ιστορικά βιβλία. Δεν θέλω να τώρα να επεκταθώ και το πώς κόβανε τα χέρια οι Γάλλοι και οι Άγγλοι ναύτες από τους πρόσφυγες που αρπαζόντουσαν από τα πλετυχαίνη. Ο πατέρας μου να προέρχεται από τέτοια οικογένεια, από τα Ιβαλή. Λοιπόν, έχω και προσωπικές, δηλαδή, πώς να το πούμε, αναμνήσεις, όχι προσωπικές μου, αλλά από την οικογένειά μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι θέλει μια προσοχή. Πώς σχετιζόμαστε με τον... Δεν δοκιμάσαμε καμιά Βαλκανική συμμαχία. Ο Βενιζέλος ήταν έξυπνος, δοκίμασε, πέτυχε. Γιατί δεν πρέπει να πετύχουμε? Επειδή έχουμε δεδομένο πολιτικούς μικρούς, μικρούς σε ανάστημα εννοώ. Γιατί πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο αυτό? Θεωρείτε ότι έχουμε πολιτικούς μικρούς σε ανάστημα, σε πολιτικό ανάστημα, σήμερα που ζούμε? Κατά τη γνώμη μου, έχουμε κάτι πολύ χειρότερο. Στους σημερινούς πολιτικούς. Είναι αυτό που είπατε εσείς για τον κύριο Σιμίτη. Μάλιστα. Έχουμε τέτοιους πολιτικούς. Δυστυχώς. Δεν είναι ότι έχουμε μικρού αναστήματος πολιτικούς. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως είναι κάποτε αυτή η χώρα πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Και δεν είναι καθόλου δεδομένο πώς θα κινηθεί ούτε η Βουλγαρία, ούτε η Σερβία, ούτε οποιαδήποτε. Και επιτρέπουμε, αν θέλετε, οι δικοί μας πρωθυπουργοί, να τώρα ας πούμε πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας, γιατί πήγε ας πούμε στο Βελιγράδι, σε συνάντηση των τεσσάρων, για να πουλήσει τη λεγόμενη ατζέντα Θεσσαλονίκης που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείτε, τα δικά μας δεν έχουμε δικά μας να συζητήσουμε, σαν βαλκανική λαή εννοώ, σαν βαλκανικά κράτη. Τι είναι αυτό, θα περνάει από την ατζέντα των Ευρωπαίων?
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όπως γίνονται, γίνονται και επαφές και συζητήσεις και με τους ηγέτες των Μαργαρικών. Αλλά λέω, πρόσφατα θέλω, είχε γίνει συνάντηση όλες με τον Βούλγαρο, με τον. Βεβαίως, ναι, ναι. Όλες αυτές εντάσσονται στη λογική της πρόσφατης. Όπως γίνονται συναντήσεις με Αίγυπτο, με Κύπρο, με Ισραήλ κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή, μόνο που όλα μέχρι αυτά. Μέχρι και ο Ερντογάν ήρθε εδώ. Ο οποίος μας επισκέπτεται στο δικό μας Αιγαίο. Καθημερινά από το βράδυ στο πρωί και από το πρωί στο βράδυ. Αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή πρέπει να συζητάμε. Ναι. Η άποψή μου είναι αυτή. Μπορεί να κάνω λάθος. Προφανώς. Νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε και όχι να πολεμάμε. Από ποια θέση. Ναι. Από ποια θέση. Να συζητάμε. Και το θέμα είναι ποια συμφέροντα προωθούμε. Αν είναι να το κάνουμε σέμπρι των Ευρωπαίων, δηλαδή επιστάτες των συμφερόντων του στην περιοχή, με συγχωρείτε και σε πόλεμο θα πάμε και εδαφική κεραιότητα θα. Όχι, άμα έτσι προ το περιγράφετε. Για πάμε στον κύριο Μιχάλη από το Νέο Κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα στον κύριο Λιάτσο και καλημέρα μάλλον και στον κύριο καλημέρα σας. Καζάκη. Κάντε την ερώτησή σας κύριε Μιχάλη. Ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά το Σκοπιανό, μιλήσατε για αλυτρωτικά, μιλήσατε για δρόμους, για αεροδρόμια, τα πάντα. Δεν έχω ακούσει το θέμα της σημαίας. Τι θα γίνει με τη σημαία, πακέτο, θα, ναι. Θα μείνει η σημαία ως έχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καληνύχτα σας, να πω. Σημαία. Είναι πακέτο αυτά όλα. Έχει δίκιο και σε αυτό. Και βεβαίως, προσέξτε να δείτε, επειδή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τώρα, δεν ξέρω, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, να περιοριστεί το ζήτημα του συντάγματος στην ονομασία των Σκοπίων. Το μεγάλο πρόβλημα με το Σύνταγμα. Όχι μόνο στην ονομασία. Έτσι, είναι στους 49 άνθρωποι. Ναι, όχι μόνο στην ονομασία. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά άμα τους αναγνωρίσεις όμως, άμα τους αναγνωρίσεις, έστω και με σύνθετη ονομασία, πώς θα βάλεις ζήτημα 49. Σας είπα από την αρχή και συμφωνήσαμε σε αυτό στους τρεις άξονες. Εθνότητα, γλωσσικό, σύνορα. Όχι, μεταξύ μας δεν διαφωνούμε. Όχι, λέω πώς το χειριζόμαστε. Αν τους αναγνωρίσεις έστω και ως άνω Μακεδόνες ή κάτω Μακεδόνες, άνω κάτω Παναγιά που λέμε, ας πούμε, που λένε σε ελληνικές ταινίες, λοιπόν, τότε αναγκαστικά δεν μπορείς να τους βάλεις ζήτημα 49 άνθρωπο στο Σύνταγμα. Το οποίο τι λέει. Λέει ότι η δημοκρατία αυτή, τέλος πάντων, μεριμνά για όλους τους Μακεδόνες απανταχού εκτός δημοκρατίας. Λοιπόν, από τη στιγμή που τους αναγνωρίζεις αυτή την εθνική ιδιότητα, τότε δεν μπορεί, πού να τους βάλεις ζήτημα ότι είναι αλυτρωτικό το άρθρο 49 ή μπορεί να δημιουργήσει αλυτρωτικές βλέψεις. Πώς να το θέσεις. Γι' αυτό λέω, δένουμε τα χέρια μας εκεί που θα έπρεπε να τα είχαμε λύσει. Ο χρόνος είναι υπέρ μας, δεν είναι κατά μας. Η αίσθηση που έχω και από τις πληροφορίες που συλλέγω είναι ότι αυτό το σύμφωνο της ελληνικής πλευράς, το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται και το οποίο θα παραδοθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στα Σκόπια, θα είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση. Θα το δούμε βέβαια. Εντάξει, αυτό μπορεί να πέσω και έξω. Σας λέω σήμερα. Απλά λέω η βιασύνη. Ναι. Αυτοί καταλαβαίνω ότι, γιατί πιέζονται. Γιατί πιέζεται το ΝΑΤΟ, γιατί πιέζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί πιέζονται και τα Σκόπια. Σκόπια είναι υποδιάλυση. Με το αλβανικό και όλα αυτά, ενώ τα εσωτερικά τους. Λοιπόν, εμείς γιατί βιαζόμαστε. Δεν το καταλαβαίνω. Ας τα αφήσουμε, ας ακούσουμε λιγάκι τον κόσμο και τον πόνο του. Ναι. Ας ψάξουμε τα ζητήματα χοντρά που μας καίνε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και μετά να το προχωρήσουμε. Θα έχουμε δυνατότητες. Έχω και γκάλωπ της Όλγας Καλατζή. Και πρέπει να... Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα από το Κερατσίνι. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κάντε την ερώτησή σας. Θαυμάζω και τους δυο σας, θα ήθελα να πω. Διαφωνώ όμως με εσάς κάθετα ότι όλα πρέπει να λύνονται με διάλογο. Με μένα διαφωνείτε? Βεβαίως. Παρακαλώ. Γιατί όταν κάποιος πάει να μπει στο σπίτι σας και είσαστε σκυμμένος και περιμένει να σας δώσει φάπα, ναι, τότε είναι σίγουρο θα μπει στο σπίτι σας. Δεν μιλάω για τέτοιο διάλογο. Δεν μιλάω για τέτοιο διάλογο. Αν όμως κρατάτε μια καραμπίνα, δεν θα μπει καθόλου. Πάντως δεν μιλάω, αγαπητέ κύριε Κώστα, δεν μιλάω για τέτοιο διάλογο. Ναι, εντάξει. Στο σπίτι μου είμαι όρθιος και περιμένω τον επισκέπτη να συζητήσουμε. Ωραία. Εάν πάνω μου τις βρέξει, ναι, θα αντιδράσω. Οπότε πρέπει να έχετε μια καραμπίνα. Αυτό τώρα, αν έχεις καραμπίνα ή αν έχεις, αν έχεις προτάσεις ή αν έχεις καθαρό μυαλό για σωστές αντιδράσεις, ίσως είναι καλύτερο. Θέλω να πω, κύριε Λιάτσο, ότι με τον πόλεμο δεν πιστεύω ότι λύνεται το πρόβλημα. Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει άμυνα. Να υπάρχει άμυνα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό εννοώ. Να υπάρχει άμυνα, ναι. Να σκύβουμε πάντα. Και να μας δίνουν σφαλιάρες άπαντες. Συμφωνούμε. Στον κύριο Καζάκη που θαυμάζω και παρακολουθώ χρόνια. Ναι, ναι. Έχουμε πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως είναι η γεωθερμική ενέργεια. Γιατί δεν την ασχολούμαστε καθόλου. Με τα πετρέλαια. Γιατί κανείς δεν μιλάει και έχουν σουμπάσει άπαντες. Γιατί δεν προχωράμε σε τίποτα. Mm-hmm. Τράπεζα δική μας, κύριε Καζάκη, γιατί δεν έχουμε. Και το τελευταίο.
λέτε να φύγουμε από, και να βγάλουμε δικό μας νόμισμα και να φύγουμε από την Ευρώπη. Mm-hmm. Με το αγγλικό δίκαιο, τι γίνεται που έχουμε υπογράψει. Ναι. Πολλά θέματα και πολύ σημαντικά θέματα βάλατε. Σας ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Θα ακούσετε τώρα τις απαντήσεις. Καλή σας νύχτα. Καταρχάς, καλά κάνουν και δεν ασχολούνται με τον ορυκτό και φυσικό πλούτο της χώρας. Γιατί έτσι και ασχοληθούν, το χάσαμε. Λοιπόν, θα ασχοληθεί και οφείλει να ασχοληθεί μια πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση. Ναι. Μια κυβέρνηση η οποία μπορεί στα σοβαρά να το αξιοποιήσει προς όφελος του ελληνικού λαού. Όσο μπορεί και ό,τι μπορεί να κάνει. Γιατί θέλει μια προσοχή. Όταν ασχολείσαι με τον ορυκτό και φυσικό πλούτο της χώρας, πρέπει να πάρεις πολλές παραμέτρους υπόψη, ώστε να μην το κάνεις, να μην ελαττήσεις το περιβάλλον σου ή τη χώρα σου, έστω άθελά σου. Όπως το έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες. Λοιπόν, το δεύτερο είναι με το αγγλικό δίκαιο. Το αγγλικό δίκαιο είναι εκτελεστέο δίκαιο. Δηλαδή, είναι δίκαιο το οποίο θα λειτουργήσει εάν και εφόσον λειτουργήσει η σύμβαση. Η σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Αν την καταγγείλεις ως μηδέποτε γενόμενη. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται αγγλικό δίκαιο. Δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί. Καλά, άμα σκίσει τη σύμβαση, εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια επαναστατική πράξη. Δεν είναι επαναστατική πράξη. Είναι πράξη δηλαδή, εκτός κανόνων. Κανόνων της Ευρώπης. Όχι. Πώς όχι. Μισό λεπτό. Δεν έχεις υπογράψει. Όχι. Τις συμβάσεις δεν τις έχουμε υπογράψει. Ό,τι συμβάσεις. Δάνεια, οτιδήποτε. Τα έχουμε υπογράψει αυτά. Ναι. Έχει περάσει. Εσείς λέτε να τα σκίσουμε αυτά. Έχουν περάσει από τη Βουλή. Τι εννοείται να έχουν περάσει. Έχουν περάσει από τη Βουλή. Οι κυβερνήσεις τις έχουν υπογράψει. Ναι, έχουν περάσει από τη Βουλή. Γιατί χωρίς κύρωση Βουλής δεν νοείται με βάση το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι. Όταν παίρνει η πλειοψηφία που κυβερνά. Όχι, έχουν περάσει από τη Βουλή. Τι εννοείται. Αυτή τη στιγμή και τα τρία μνημόνια και οι τρεις δανειακές συμβάσεις, αυτό που έχει περάσει και η ψηφιστής της Βουλής είναι τα προσχέδιά τους. Τα υπογεγραμμένα κείμενα δεν έχουν περάσει από τη Βουλή. Δεν γνωρίζουμε τι υλοποιούν οι κυβερνήσεις. Μα οι νόμοι δεν ψηφίζονται στη Βουλή. Σας πληροφορώ. Οι νόμοι των μνημονίων. Όλοι οι νόμοι, όλα τα άρθρα κτλ. Οι νόμοι των μνημονίων. Ναι. Που λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο, εκεί κτλ. Ναι. Δεν πάνε στη Βουλή. Φυσικά. Ψηφίζονται, άρα έχουν περάσει. Αλλά αυτό είναι προϊόν μια σύμβαση η οποία δεν έχει επικυρωθεί νόμιμα στην Ελλάδα. Και δεν έχει επικυρωθεί και με βάση το διεθνές δίκαιο, το έχουν αναλύσει πολλοί νομικοί, δεν θέλω να μπω, και με βάση το διεθνές δίκαιο. Τη συνθήκη της Βιέννης και όλα αυτά. Λοιπόν, άρα έχουμε κάθε λόγο να το καταγγείλουμε αυτό το πράγμα και να τελειώσουμε. Θα σας παρακαλέσω το εξής, για να παίξω τις ερωτήσεις. Ναι, θα παρακαλέσω να έχετε σύντομες απαντήσεις. Όσο μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τον γκάλο που έχει κάνει η συνάδελφός μου, η Όλγα Καλατζή. Ξεκινάμε, κύριε Καλοκαιρινέ, με τον κύριο Γιώργο, ο οποίος είναι συνταξιούχος. Αν έρθετε στην κυβέρνηση, θα ξανακόψετε τις συντάξεις. Ρωτάει εσάς αν θα ξανακόψετε τις συντάξεις. Ο στόχος είναι να πάμε στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να αποκτήσουν τις συντάξεις. Ο Σοκράτης είναι φοιτητής. Ποια πιστεύει ότι θα είναι η κατάληξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που έχω πει, αν το αφήσουμε. Έχετε απαντήσει αυτό, ναι. Αν το αφήσουμε, θα φτάσουμε και ακόμη και σε δευτικό ακροτηριασμό. Με ένα τίτλο, ο κύριος Καζάκης θέλει έξοδο από την Ευρωζώνη, έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και έξοδο και εθνικό νόμισμα. Ηλίας Μανουσάκης, για να δούμε τι είπε στην Όλγα την Καλατζή, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Κύριε Καζάκη, εσείς πιστεύετε ότι θα βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο και δεν θα έχουμε άλλο ένα μνημόνιο. Όχι, δεν το πιστεύω, διότι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ψηφίσει με πολυνομοσχέδια ή με προαπαιτήσεις μέτρα τα οποία θα παίρνουν μέχρι το 2020. Λάμπρος Καλατζής, συνταξιούχος. Πώς θα μας λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Μπορεί να επανέλθουν οι Έλληνες εκεί που ήτανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, σε μια οικονομία όπου ζούσαμε με δανεικά, όχι. Πρέπει να πάμε σε μια οικονομία που να δουλεύουμε όλοι και να ζούμε από το εισόδημά μας. Δουλειές για όλους. Βεβαίως. Και με αξιοπρεπείς μισθούς. Βεβαίως. Έτσι. Και με δυνατότητα εξέλιξης. Ο κύριος Γιώργος είναι κομμωτής, κύριε Καλοκαιρινέ, να τον δούμε. Κύριε Γαζάκη, πιστεύετε ότι ένας νέος άνθρωπος πλέον έχει μέλλον στην Ελλάδα? Πολύ τώρα σοβαρή αυτό με σκοτώνει, τοποθέτηση, ερώτηση. Παιδιά. Έχετε τέσσερα παιδιά. Είστε πολύτεκνος. Είστε πολύτεκνος. Λοιπόν, έχει μέλλον ένα νέο παιδί στην Ελλάδα. Ξέρετε, και εγώ με το γιο μου, με το γιο μου που συζητάμε, που έχει και παιδί και ο γιος μου, είναι νεότατος μένα, αλλά έχει παιδί, συζητάμε για το μέλλον. Για το μέλλον των παιδιών που έρχονται, των νέων παιδιών που έρχονται. Πώς θα είναι η Ελλάδα, ας πούμε, λέμε τώρα, συζητάμε με τους φίλους μας, πώς θα είναι η Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Πώς θα είναι η Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Δεν θα υπάρχουμε, λέτε. Κοιτάξτε. Είστε πολύ απεσιόδοξοι. Θέλω να περνάτε αισιόδοξα μηνύματα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι το κυριότερο όπλο των ανθρώπων είναι η επιμονή. Είναι απεσιόδοξος. Η επιμονή στους στόχους μας. Αν τα παρατάμε, δεν καταφέρουμε τίποτα. Όχι, αν τα παρατάμε. Λοιπόν, αν τα είχαμε παρατήσει, δεν θα ήμουν εγώ. Θα επιμείνουμε για να πετύχουμε. Θα επιμείνουμε και θα πετύχουμε. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά.
όσο και να επιμείνεις, η λεμιτόμο θα πέφτει. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε τη λεμιτόμο. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε τη λεμιτόμο. Έτσι δεν είναι. Ο Νίκος είναι φοιτητής. Τι θα προσβεύει με το κόμμα του και γενικά τι ανάπτυξη θα φέρει και στα οικονομικά πανεπιστήμια. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα, αυτό σπουδάζω, είναι πάνω στον κλάδο μου και αυτό περιμένω να ακούσουμε σαν νέα γενιά. Στα οικονομικά πανεπιστήμια. Στα οικονομικά είπα, ναι. Εκεί πρέπει να γίνει αναδιάθρωση. Πρέπει να αποκτήσουμε πραγματικά οικονομικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε οικονομικά ούτε πανεπιστήμια. Δηλαδή στον τομέα μου. Μιλάμε για τον τομέα μου. Δεν θέλω να επεκταθώ. Είναι ντροπή. Θα μας δοθεί σε μια νέα ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και για την παιδεία. Ναι, είναι ντροπή. Εγώ ντροπή, επειδή τα παιδιά μου, ο ένας είναι υποψήφιο διδάκτορας αυτή τη στιγμή και ο άλλος ακολουθεί τα οικονομικά και αυτός. Ναι, ναι. Διδάκτορας, αγόρια, σε τι είναι ο μεγάλος? Είναι πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Λοιπόν, ντρέπομαι για την κατάσταση των πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή. Είναι στη χειρότερη φάση που υπήρξαν ποτέ. Και δεν είναι μόνο από άποψη υποδομών κτλ. Είναι και σε, από άποψη διδακτικού προσωπικού. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ντρέπομαι. Ειδικά για τους οικονομολόγους. Ντρέπομαι. Πάμε σε μια άνεργη συμπολίτησά μας. Αγλαία Πετράκη. Για να δούμε τι είπε στην Όλγα την Καλατζή. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε να καταλάβω ποια είναι τα υπέρ της δραχμής και ποια είναι τα επιχειρήματά σας κατά του ευρώ. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να πω επιχειρήματα. Ζούμε το ευρώ. Το ζει όλη η Ευρώπη και γι' αυτό λαχταράει σχεδόν όλη η Ευρώπη. Με εξαίρεση τους Γερμανούς, που και αυτοί σε λίγο θα το λαχταρίσουν. Με τη δραχμή, ποιο είναι το πολύ απλό? Το ότι αν φτιάχνει το δικό σου κράτος το νόμισμα, θα μπορεί να διοχετεύσει ώστε να βρει δουλειά οι άνεργοι. Τόσο απλά πραγματάκια. Δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα μας το διδάσκει όλη η οικονομική ιστορία. Ναι. Είναι αυτονόητο. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει σε μια οικονομική σχολή στο πρώτο έτος. Ναι. Είναι το πρώτο πράγμα που διδάσκεσαι. Το πρώτο πράγμα που σε διδάσκει η εμπειρία. Θα πρέπει να ελέγχει το κράτος το νόμισμα για να το διοχετεύει εκεί που χρειάζεται. Εκεί που θεωρεί, βεβαίως, άμα έχεις ένα κράτος το οποίο είναι διεφθαρμένο, δεν είναι δημοκρατικό, δεν ακούει τους πολίτες, φυσικά θα το διοχετεύσει στα λαμόγια που λέει ο κόσμος. Αν έχεις όμως ένα κράτος που νοιάζεται, ναι, τότε το διοχετεύει εκεί. Με το ευρώ δεν μπορείς να το κάνεις. Το ευρώ ανήκει στον Τράγκη. Εσύ το δανείζεσαι. Από τη στιγμή που δανείζεσαι το χρήμα που χρησιμοποιείς, είσαι τελειωμένος. Όλοι το δανείζονται όμως. Όλα τα κράτη της χώρας. Ναι, υπάρχει μια διαφορά όμως. Που έχουν δυνατές και χώρες που είναι πολύ δυνατές οικονομικά. Σωστό είναι. Γι' αυτό και, ναι, όλες, και όλες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό το πρόβλημα, με εξαίρεση Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Mm-hmm. Απλά έχει μια υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε κρίση η Ολλανδία? Νοείται. Ναι. Όχι. Η ανεργία, κύριε Καζάκη, αν, ναι, είστε πρόχειρος τώρα. Ξέρω εγώ, για τη Γερμανία την ξέρουμε την ανεργία, ναι, είναι στο 5 με 6%. Ναι. Η επίσημη. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, πώς είναι η ανεργία? Γύρω στο 8%. 8%. Είναι, ναι, δηλαδή στα επίπεδα της Ελλάδας το 2008. Ναι. Που ήμασταν στο 7 με 8%. Ναι, αλλά για τους Ολλανδούς είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Γιατί είναι άλλη κοινωνία, άλλη οικονομία. Άλλη οικονομία, άλλη οικονομία, άλλη ρυθμή ανάπτυξη κτλ. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί για αυτούς, ας πούμε, η ανεργία, η ιστορική ανεργία είναι 2%. Μάλιστα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ 2% ανεργία. Τι καταστροφή έγινε, φίλες και φίλοι, μέσα στην οκταετία των μνημονίων? Από το 8% και το 7% που ήταν η ανεργία στην Ελλάδα, εκτοξεύτηκε στο 25% και στο 30%. Πάμε στην Κατερίνα. Είναι φοιτήτρια η Κατερίνα. Κύριε Καζάκη, θα κατέβετε στο Σύνταγμα την Κυριακή για το Σκοπιανό? Σε αυτό το έχουμε απαντήσει. Απάντησε. Καλή ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση. Φυσικά. Θέλουμε να μάθουμε, κύριε Καζάκη, αν θα κατεβείτε ή όχι. Αυτό σας ρώτησε. Δεν θα πάτε. Ναι, Μαρία, εξήγησα για τους λόγους. Πάμε σε μια μαθήτρια λυκείου. Mm-hmm. Είναι η Μαρία. Παρακαλώ. Κύριε Καζάκη, ποια είναι η θέση για το Σκοπιανό? Τοποθετηθήκατε, είναι σαφές. Ναι, για μένα. Φαντάζομαι η Μαρία θα βλέπει την εκπομπή από την αρχή, ναι, και θα την ακούσει. Δεν πρέπει να υπάρχει, είτε το πούνε Μακεδονία, είτε το παραφράσουν, είτε οτιδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ο όρος από τη στιγμή. Όχι ο όρος, το κρατήδιο. Το κρατήδιο. Το κρατήδιο. Επιμένετε, δεν πρέπει να υπάρχει το κρατήδιο. Γιατί από τη στιγμή που δέχεσαι, ναι, να καταστρέφονται κυρίαρχα κράτη και να δημιουργούνται παρακράτη, με συγχωρείτε, είναι σαν να ετοιμάζει το δικό σου τάφο. Πάμε στον τελευταίο. Από τον Γκάλοπ είναι φοιτητής Ραφαήλ Εμμανουήλ. Παρακαλώ. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές? Πότε? Θεωρώ ότι μάλλον θα θεωρήσει ενδεχομένως κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο. Ναι, ναι, βέβαια. Ενδεχομένως να θεωρήσει ότι μετά τον Αύγουστο, που θα έχει υπογράψει μια τυπική ανάπαυλα, τυπική ανάπαυλα στα μνημόνια, ναι, ναι, να της δοθεί η ευκαιρία να ξαναπουλήσει παραμύθια στον κόσμο, λέγοντας το πολύ απλό. Τώρα τελειώσαμε τα μνημόνια, ξανά μανά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014. Και ποιος φάει πρόγραμμα, εμένα έχει να μου πει. Αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση της, και είχα την ηθική του κυρίου Τσίπρα, αυτό θα έκανα. Τι είχατε, αν είχατε, την πολιτική ηθική του κυρίου Τσίπρα. Την πολιτική ηθική του κυρίου Τσίπρα, τι θα κάνατε?
Θα έλεγα το εξής απλά πράγματα, ναι. Κοροϊδεύοντας φυσικά τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει νομίζω τον κύριο Τσίπρα. Τελειώσαν τώρα τα μνημόνια, είχαμε ένα διάλειμμα μνημονίων, τελειώσαμε αυτά. Ξανά γυρίζουμε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν πάει τις εκλογές, υποθετικό ερώτημα. Ναι. Εάν πάει τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας το Μάιο του 19, ναι. Είναι πιο έντιμη στάση? Για μένα... Το θεωρείτε πιο έντιμο, δηλαδή που είναι κοντά στο τέλος τετραετίας? Εγώ θέλω εκλογές τώρα. Εσείς θέλετε εκλογές τώρα. Το ταχύτερο δυνατό. Να ξεμπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί να τι θα μπορεί ο λαός εκλογές, να ξεμπερδέψει. Εάν, ας πούμε, είναι κακός ο Τσίπρας ή η σημερινή κυβέρνηση, πιστεύετε. Θα το δείτε ότι τις εκλογές θα έχουμε ανατροπή ολόκληρου του κοινοβουλίου. Ότι είστε παντελώς αφοριστικός στο πολιτικό σύστημα. Βεβαίως. Οπότε, αν γίνουν εκλογές, κύριε Καζάκη, τι θα αλλάξει? Θα έρθει, ας πούμε ότι έρθει ένας άλλος Τσίπρας, ας πούμε. Εγώ σας πληροφορώ και θα το δείτε, θα το συζητάμε εδώ πέρα. Θα ανατραπεί τελείως η υπάρχουσα Βουλή. Έτσι λέτε. Θα μπουν τελείως καινούργιες δυνάμεις μέσα. Να σας ρωτήσω. Και με ποσοστά τα οποία θα τρίβουμε τα μάτια μας. Είστε αντιμνημονιακό κόμμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό που συζητάει πολλοίς κόσμος και με ρωτάει και έχουν έρθει και πάρα πολλά mail και μηνύματα. Σε τι φάση είστε με το διάλογο με τα άλλα αντιμνημονιακά κόμματα, δηλαδή με τη Λαϊκή Ενότητα, mm-hmm. με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον Ανταρσία κτλ. Κοιτάξτε, σε τι φάση είστε? Με τις περισσότερες δυνάμεις, με εξαίρεση την Ανταρσία. Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ελπίζω. Θα κατεβείτε μαζί δηλαδή στις εκλογές? Δεν είμαστε, Λαϊκή Ενότητα, δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό αφορά να το πούμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να το πω, να δεσμεύσω ανθρώπους. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί ο κύριος Αλαβάνος, mm-hmm. πριν από 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συνέντευξη είπε ότι σε ένα μήνα από τώρα θα γίνει ανακοίνωση νέου φορέα, αντιμνημονιακού φορέα, που περιλαμβάνει μέσα την πλεύση ελευθερία τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τη Λαϊκή Ενότητα με τον Παναγιώτη. Αυτό αφορά αυτούς. Εσείς τα κάνετε? Εμείς λέμε συνεργασία. Η συνεργασία δεν αφορά νέο φορέα. Δηλαδή με ψηφοδέλτιο κοινό. Ναι, μια κοινή εκλογές. Πολιτική συνεργασία όπου ο καθένας πορεύεται μόνο του, αλλά χτυπάει από κοινού. Δηλαδή ο καθένας πορεύεται ξεχωριστά, ναι. Δηλαδή με τα δικά του οργανωτικά και πολιτικά αποτάγματα, μάλιστα, αλλά έχει κοινό στόχο. Δηλαδή κοινό ψηφοδέλτιο στην τελική, αυτό θέλω να το διατάξω. Ναι. Ο κύριος Ηλίας. Ο φίλος μας λέει ότι ο κύριος Καζάκης παριστάνει το Δον Κιχώτη της οικονομίας. Ο κύριος Νίκος από τα Γιάννητσά λέει: γιατί δεν μιλάτε για τους Έλληνες που μένουν στα Σκόπια και είναι εκεί? Οι πληροφορίες λένε ότι είναι περίπου 200.000 άνθρωποι ισχύει. Έλληνες. Ναι. Που, ισχύει, δηλαδή, και εσείς, ναι. Που ζουν εκεί. Ο κύριος Χρήστος από τα Εξάρχεια: τι προβλέπουν οι παραδοχές και οι παράμετροι των stress test της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που έγινε σήμερα για τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών? Θα μάθουμε σε ένα μήνα. Θα ξέρουμε σε ένα μήνα, λέει ο κ. Καζάκης. Αλλά ό,τι και να πούνε τα τεστ αντοχής, να μην τα πιστέψει κανένας. Διότι πολύ απλά θα είναι ψέματα και αυτά. Βεβαίως. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζονται πολλοί οικονομικές γνώσεις να καταλάβει. Όχι, όταν βρίσκεται μια τράπεζα σε μορατόριο. Μια παράκληση. Ναι. Εσείς οικονομολόγοι που είστε και πολύ μορφωμένοι και πολύ μέσα στα οικονομικά, σε εμάς. Εσείς βέβαια μιλάτε. Θέλω να μας τα λέτε απλά να τα καταλαβαίνουμε. Μην μας αρχίζετε τα. Όχι, πολύ απλά. Βερμπαλισμούς και από εδώ και από εκεί. Απλά και συγκεκριμένα. Φανταστείτε ότι έχουμε έναν αυτοκίνητο όπου έχει στολάριο κινητήρας. Έχει στολάριο κινητήρας. Και σου λένε τώρα οι μηχανικοί. Έχει κάψει φλάτζες, λέει. Ναι. Σου λένε οι μηχανικοί ότι το βάζουμε στο δυναμόμετρο να δούμε την υποδύναμή του. Είναι δυνατόν? Μάλιστα, αυτό λέτε. Το είπατε παραστατικά. Κύριος Πέτρος από Γιάννηνα. Σας ευχαριστώ όλους που τηλεφωνείτε στη Σοφία και στέλνετε μηνύματα πέρα από τα mail. Εάν κάνουμε το δεν πληρώνω και κάνουμε πάυση πληρωμών, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Καζάκη, όταν τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει είναι σε αγγλικό δίκαιο? Απάντησε σε αυτό. Λοιπόν, και είναι καλό το ερώτημά σας, αγαπητέ κύριε Πέτρο. Γιατί ξεκινάς με την καταγγελία της σύμβασης και βεβαίως με πρώτα και κύρια μια πράξη η οποία είναι πράξη μεταπολίτευσης, που σημαίνει τι? Ότι κοινής διαδικασίας επιεσχάτη. Εμένα ξέρετε πώς μου φαίνεται αυτό, έτσι, θα το πω λίγο αστεία. Ότι αν γίνουν αυτά που λέτε εσείς ή αυτό που ονειρεύεστε, μου φαίνεται ότι πρέπει οι Έλληνες να ανεβούμε σε ένα αερόστατο και να φύγουμε ψηλά. Δηλαδή θα είμαστε μόνοι μας τελείως. Όχι, αποκομμένοι. Θα αποκτήσουμε συμμάχους. Έτσι λέτε. Τώρα δεν έχουμε συμμάχους. Δεν είναι συμμαχοί μας. Κυδαιμόνες έχουμε. Κυδαιμόνες, λέτε. Κυδαιμόνες και εμάς απεικιοκρατικούς. Λοιπόν, από τότε θα αποκτήσουμε συμμάχους. Κύριος Νίκος. Θα τρέχουν όλοι από πίσω μας για τη γεωστατική θέση της χώρας, αλλά και οι δυνατότητες της είναι τεράστιες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ο κύριος Νίκος από το Μαχάτα βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα και θέλω κι εγώ να σας το ρωτήσω. Θα ήταν ωραίο να κάνετε μία εκπομπή με τον κύριο Καζάκη, όχι μόνο του, αλλά και με πάνελ. Σε πάνελ έρχεστε, αν κανονίσω. Αν σας καλέσω. Ναι, αν αξίζει τον κόπο, ναι, βέβαια. Γιατί να μην αξίζει τον κόπο? Όλοι οι άνθρωποι έχουν την αξία τους. Δηλαδή... Εντάξει, δεν θα ήθελα να συζητήσω, ας πούμε, πράγματα με ανθρώπους οι οποίοι. Για την οικονομία.
Α, ναι, μπορούμε, βεβαίως. Και για τα εθνικά έχετε άποψη και έχετε και σοβαρή άποψη. Ναι, βεβαίως. Απλά θα προτιμούσα να έχω απέναντί μου ανθρώπους. Πάντως έρχεστε σε πάνω. Βεβαίως. Αν οργανώσω ένα πάνελ και σας καλέσω. Κανένα πρόβλημα. Θα έρθετε. Αν βρείτε ανθρώπους να στέκονται απέναντί μου, κανένα πρόβλημα. Γιατί όχι να μην στέκω, όλοι στέκονται. Όχι, εγώ δεν λέω, αλλά επειδή ξέρω. Ο κόσμος μας αξιολογεί όλους. Όλους. Ακούστε με, εγώ δεν έχω πει ποτέ όχι. Χαίρομαι. Θα το άλλοι κάνω. Έχουν πει θα όχι. Το κάνω και θα έρθετε σε πάνω, ναι. Γιατί είναι καλή ιδέα, το είχα σκεφτεί και εγώ. Κύριος Νίκος από Βύρωνα. Οι πράκτορες συγκεκριμένου κέντρου εξουσίας και στον αλλαδικό χώρο και στο Σκοπιανό είναι πράκτορες των ίδιων συμφερόντων, λέει ο κύριος Νίκος από το Βύρωνα. Κύριος Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Κύριε Καζάκη, στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, όπως τώρα στο Σκοπιανό, εάν κλείσουμε τις πόρτες, όπως λέτε, στην Ευρώπη ή στο ΝΑΤΟ, πώς θα τα λύσουμε και πώς θα τα διαχειριστούμε? Σαν κυρίαρχο κράτος. Κυρία Μαρία από Ελβετία, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος έδωσε στους Σλάβους Τσιγκάνους το δικαίωμα να διεκδικήσουν το όνομα Μακεδονία? Κύριος Νίκος από Τορόντο. Α, το διάβασα αυτό το μήνυμα. Είναι, το βρήκα κιόλας. Είναι ο κύριος Νίκος από το Τορόντο μας είπε για τις δηλώσεις του Ρουβίκονα, αν έχετε να πείτε κάτι. Είναι πάρα πολλά και τα mail. Αύριο θα διαβάσω αρκετά από τα mail που δεν προλαβαίνω να διαβάσω στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Καζάκη, το ρολόι δείχνει 2 και 3. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, όπως είναι το Σκοπιανό αυτή τη στιγμή. Γιατί νομίζω η άποψή μου και η εμπειρία μου λέει ότι το εύκολο σε μια τοποθέτηση ενός δύσκολου θέματος είναι ο αφορισμός. Το δύσκολο είναι να προσπαθείς να βρεις μέσα πρόταση. Από συνθέσεις να βρεις πρόταση και λύση στην τελική. Λύση είναι θέμα σχετισμού δύναμης. Τουλάχιστον όμως πήγαινε με προτάσεις. Σας είπα, ετοιμάζεται ένα σύμφωνο. Το θέμα είναι από ποια αφετηρία. Δυστυχώς η κυβέρνηση. Όχι τον Πορνοτερινή, όλες οι κυβερνήσεις δεν ξεκινούσαν από τη βασική αφετηρία που λέγεται εθνική κυριαρχία της χώρας. Αυτό είναι το δυστύχημα. Αυτή την άποψη έχετε. Ναι, γι' αυτό και αποτυχαίνουμε. Έχουμε τελικά, καταλήγουμε σε λύσεις που είναι σε βάρος μας. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Φίλες και φίλοι, η Contra News έχει πολύ δυνατό πρώτο θέμα. Προδοσία Καραμπινάτη του Σιμίτη έχει υπογράψει μυστική συμφωνία με τους Αμερικανούς για να μην ξαναπάνε ελληνικά πολεμικά πλοία στα Ήμια. Είναι αποκάλυψη συγκλονιστική το πρωί σε όλα τα περίοδα της χώρας με την Contra News. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.